Σύνη, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. Και είναι η Νίνα Κασιμάτη πάντα βοηθός μας εδώ καλημέρα. Στο στούντιο. Και πάλι. Να πολύ δούμε... συνεργάτητα. Ναι, πολύ συνεργάτητα. Τώρα να δούμε, ξεκινάει το πρόγραμμα. Να δούμε, ξεκινάει να δούμε το πρόγραμμα και αυτό που πρέπει να δούμε και να μας το σχολιάσει η κυρία Καραμεσίνη είναι ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, κυρία Καραμεσίνη, μια στροφή του οργανισμού σε προγράμματα που έχουν να κάνουν με αυτοαπασχολούμενους, έτσι. Αυτό βλέπουμε κυρίως ότι αρχίζει να τρέχει τώρα περισσότερο. Καλώς το εντοπίσατε. Μας το επέτρεψε και η τελευταία νομοθετική ρύθμιση που έγινε στο νόμο που ψηφίστηκε και τον είχε καταθέσει η κυρία Χτσιόγλου. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στον ΟΕΔ να κάνει προγράμματα για αυτοαπασχολούμενους και θα το αξιοποιήσουμε αυτό το... Να δούμε λοιπόν τα πιο σημαντικά προγράμματα και σε κάρτα που έχουμε ετοιμάσει και αυτά θέλουμε να μας αναλύσετε στη συνέχεια. Έχουμε το σημαντικό πρόγραμμα που το περιμένει αρκετός κόσμος της μετατροπής, μετατρέπουμε τον μπλοκάκι σε μισθωτή εργασία. Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει από χθες να τρέχει, αφορά 40.000 αμοιβόμενους. Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 18 μήνες, εδώ είναι 12 μήνες, είναι 6 μήνες δέσμευση που είναι υποχρεωμένος ο επιχειρηματίας να κρατήσει τον εργαζόμενο. Το ποσό τώρα της επιχορήγησης αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές για διάστημα 12 μηνών. Και όπως επίσης ένα ακόμα θέμα που θέλουμε να μείνουμε, κυρία Καραμεσίνη, είναι η πρώτη πρόσληψη. Αυτό αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο, πρώτη πρόσληψη μισθωτού για νέους επιχειρηματίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε δηλαδή, με τον μπλοκάκι. Όποιος έχει μπλοκάκι, τι κάνει? Όποιος έχει μπλοκάκι. Κάνει αυτός λοιπόν, που έχει το μπλοκάκι ή ο εργοδότης. Αυτός που έχει μπλοκάκι και μπορεί τώρα να γίνει μισθωτός. Έτσι, από εκεί να ξεκινήσουμε. Ναι. Αν έχω δύο εργοδότες, σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Υπερισχύει αυτός ο εργοδότης, ο οποίος μάλλον ζητά να απασχολήσει τον εργαζόμενο για μεγαλύτερο διάστημα. Ναι. Αν είναι... Ή περισσότερες ναι, ώρες. Αν είναι μερική απασχόληση, μισό-μισό, δηλαδή, μπορεί να αξιοποιήσουν και οι δύο εργοδότες μπορούν, ναι, μαζί από το κόστος. Στιγμή που είναι, ναι, από τη στιγμή που, έχουν, που έχει μερική απασχόληση ναι. Και είναι ίδιες ώρες και στους δύο εργοδότες. Mm-hmm. Δεν μπορεί όμως να υποχορηγηθούν δύο επιχειρήσεις εάν εξαντλείται το ωράριο της εξαρτημένης εργασίας. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος εργοδότης να αξιοποιήσει το πρόγραμμα για 8 ώρες και κάποιος δεύτερος εργοδότης, ο προηγούμενος δεύτερος εργοδότης, να αξιοποιήσει για άλλες 4 ώρες και να πηγαίνουν στις 12 ώρες ημερησίως. Αυτό είναι ποιοι αδύνατο. Έχουν δικαίωμα να ενταχθούν τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και από την πλευρά των επιχειρηματιών? Γιατί οι επιχειρήσεις είναι που θα κάνουμε, καταλαβαίνουμε, τις αιτήσεις. Ναι, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν αναρτήσει στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ την σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, δηλαδή δηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι αυτοί είναι ιονοί μισθωτοί, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της ειδικής της πλατφόρμας. Η σύμβαση θα πρέπει να έχει παραμείνει επιτρίμηνο πάνω στην πλατφόρμα. Mm-hmm. Το ίδιο τρίμηνο οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους συνολικά και δεν θα πρέπει να έχουν μειώσει και τις αποδοχές ή μάλλον την αμοιβή, για να είμαστε ακριβέστεροι, αυτών που έχουν σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών και θα μετατρέψουν τη σύμβασή τους σε εξαρτημένη εργασία. Έχουν μειώσει αποδοχές μέσα σε αυτό το τρίμηνο. Μέσα σε αυτό το τρίμηνο. Δεν πρέπει. Στο προηγούμενο τρίμηνο, πριν από την υπαγωγή στο πρόγραμμα, δεν πρέπει να έχουν μειώσει συνολικά το προσωπικό τους στην επιχείρηση και δεν πρέπει να έχουν μειώσει και τις αμοιβές αυτών των συμβασιούχων με ναι. Παροχή εξαρτημένων. Μπορεί όμως ο εργαζόμενος να στηριχθεί στην εκκίνηση της διαδικασίας αυτής από την επιχείρηση? Δηλαδή πώς θα μπορέσει να φοραγιστεί ο εργαζόμενος για να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία και να μετατραπεί σε μισθωτή εργασία τον μπλοκάκι? Κοιτάτε, μιλάμε για τους εργοδότες οι οποίοι αναρτούν στην πλατφόρμα τη σύμβαση. Δηλαδή είναι εθελοντική αυτή η ανάρτηση. Αυτοί από τη στιγμή όμως έχουμε πάρα πολλούς εργοδότες που το έχουν κάνει. Έχουμε πάνω από 40.000. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 40.000 τέτοιες συμβάσεις που οι ίδιοι εργοδότες έχουν αναρτήσει πάνω στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις, κυρία Καραμεσίνη, το έχουμε πει, το πρόβλημα είναι το δεσμευτικό των προγραμμάτων, κάτι που ισχύει σε όλα τα προγράμματα. Δηλαδή, δεν πρέπει τους προηγούμενους μήνες, για 12 μήνες, αν θυμάμαι καλά, να μην έχει γίνει απόλυση. Τώρα είναι τρεις όμως. Τώρα είναι τρεις και συμπίπτει δηλαδή, με την ανάρτηση. Αυτά είναι απαγορευτικά στη συμμετοχή και στην κριτική αυτό που ακούγεται είναι ότι περισσότερο ευνοούνται οι επιχειρήσεις κοινής αλληλεγγύης παρά οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεν συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Ευνοούνται όλες οι επιχειρήσεις και δεν έχουμε τέτοια. Μάλιστα.
δείγματα, γιατί και οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας είναι μικρός ο αριθμός τους και δεν μπορεί να αξιοποιούν τα προγράμματα. Ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ λογικό όταν κάποιος έχει αναρτήσει μία σύμβαση, ένας εργοδότης, σημαίνει ότι, έχει βούληση να δηλώσει και να καταβάλει περισσότερες εισφορές σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί αυτό σημαίνει ότι γι' αυτόν έχει ένα κόστος το να αναλάβει, να επιμεριστεί τις ασφαλιστικές εισφορές. Γι' αυτό και το τονίζουμε, επειδή είναι εθελοντικό όλο αυτό που λέτε. Και υπάρχουν ήδη πάνω από 40.000 εργοδότες. Ναι, δηλαδή, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο 40.000 στα μπλοκάκια. Δεν είναι πάνω από 40.000, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε όμως δίνοντας αυτό το κίνητρο στους εργοδότες, που είναι σημαντικό κίνητρο, να τους πεις ότι αν το δηλώσεις, μπορείς να κάνεις χρήση στο επόμενο 12μηνο του προγράμματος για να επιχορηγείς το σύνολο των εργοδοτικών σου εισφορών. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι ένα πρόγραμμα που δίνει κίνητρα στο να βγουν στον αέρα περισσότερα μπλοκάκια, δηλαδή να καταγραφούν οι ονίμιστοτοί οι οποίοι έχουν σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, και ταυτόχρονα μέσα από την επιχορήγηση των εργοδοτικών εισφορών και την αντίστοιχη καταβολή από τους εργαζόμενους που ούτως ή άλλως στο παρελθόν είχαν διπλάσεις φορές που κατέβαλαν, μέσα από αυτό να ενισχυθεί και ο ΕΦΚΑ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλο θέμα να κάνουμε μια παρατήρηση. Ένα λεπτάκι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση με τον ΕΦΚΑ, αλλάζει και ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι παροχής υπηρεσιών με μπλοκάκι όταν έχουν έναν εργοδότη ή δύο. Αυτόματα γίνεται μια διαδικασία. Ακριβώς. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος πια, εκείνη η υποχρέωση. Ακριβώς. Επομένως έρχεται συμπληρωματικά αυτό το πρόγραμμα, ώστε να μην δημιουργηθούν παρενέργειες σε σχέση με απολύσεις. Δίνουμε επιπλέον κίνητρο. Δίνουμε επιπλέον κίνητρο. Βέβαια. Από τη στιγμή που υπάρχουν ήδη πάνω από 40.000 συμβάσεις αναρτημένες στην πλατφόρμα, σημαίνει ότι αυτό το πρόγραμμα θα το αξιοποιήσουν αυτοί οι οποίοι έχουν αναρτήσει ήδη τις συμβάσεις, και όταν συμπληρώνεται το τρίμηνο από τους νέους που θα αναρτήσουν, από τους νέους εργοδότες, από τους καινούριους δηλαδή που θα αναρτήσουν, θα μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν σε αυτό Βέβαια, το πρόγραμμα. Βέβαια, ένα θέμα που προκύπτει τώρα και είναι επίκαιρο και λόγω των διαβουλεύσεων και της διαπραγμάτευσης είναι αυτοί οι αυτοαπασχολούμενοι που θα γίνουν τώρα μισθωτοί, πώς θα μπορούν να ενταχθούν στην διαδικασία με τις 120 δόσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι βέβαια της αρμοδιότητα της κυρίας. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα προβλεφτεί, θα ρυθμιστεί. Φαντάζομαι ότι αφορά τις προηγούμενες οφειλές πριν γίνουν μισθωτοί. Δηλαδή, και μιλάμε για αυτούς που έχουν κάνει ήδη ρύθμιση για να τους πετάξει το σύστημα. Λοιπόν, γίνομαι μισθωτός και απολαμβάνω, έχω δικαίωμα για το δώρο Χριστουγέννων, τα επιδόματα, όλα κανονικά πια στη μισθοδοσία μου. Ακριβώς. Και επίσης η επιχορήγηση των εργοδοτικών εισφορών καλύπτει και αυτούς τους 14 μισθούς που λέμε στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι για διάστημα μεν 12 μηνών, αλλά οι εργοδοτικές εισφορές που επιχορηγούνται αναφέρονται στους 14 μισθούς που καταβάλλονται. Πάντως το ετήσιο δηλαδή που παίρνει κάποιος, αν παίρνει για 12.000 ευρώ το ετήσιο, αυτό αντί να το διαιρέσουμε δια 12 τους 12 μήνες είναι στο 14. Οπότε απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που έχουν οι μισθωτοί από τη στιγμή που μετατρέπεται η σύμβαση. Και η επιχείρηση πώς επιχορηγείται για το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχεί στους 14 μισθούς το χρόνο που καταβάλει. Αν φύγει ο εργαζόμενος, ο μισθωτός πια, το μπλοκάκι που έγινε μισθωτός από την επιχείρηση, υπάρχει κάποια επίπτωση στην επιχείρηση? Μπορεί να τον αντικαταστήσει. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θα είναι κάτι το οποίο είναι μια λεπτομέρεια, η οποία θα είναι μέσα στην πρόσκληση του προγράμματος. 12 μήνες υποχρεωτικό να τον διατηρήσουμε, συν 6 μήνες μετά. Συν 6 μήνες το σύνολο πάλι του προσωπικού μαζί με αυτόν τον οποίο μετατρέπουμε τη σύμβαση, που ήταν ούτως ή άλλως, άρα είναι... Ωραία, θα πρέπει να, για 6 μήνες να διατηρηθεί το αυτό το ξεκίνησε η υποβολή από χθες. Μέχρι χθες. Πότε υπάρχει προθεσμία? Όχι, δεν υπάρχει προθεσμία. Θα δούμε... Αν εξαντληθούν οι θέσεις, θα προσθέσουμε θέσεις. Ωραία, και το και αυτό που αναμένεται τώρα μέσα στο Νοέμβρη, την πρώτη πρόσληψη μισθωτού, εκεί τι θα γίνει? Αυτό είναι ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ευνοϊκό. Είναι καινούριο πρόγραμμα. Έχει ανακοινωθεί, θα ξεκινήσει προς το τέλος Νοεμβρίου, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο. Είναι ένα πρόγραμμα όμως το οποίο ευνοεί τους επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους νέους έως 35 ετών για να προσλάβουν τον πρώτο μισθωτό ή τους πρώτους μισθωτούς. Υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσληψη γίνεται ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο
θα δώσει τη δυνατότητα μέσα από πολύ ευνοϊκό διάστημα επιχορήγηση και ύψο επιχορήγηση. Πάλι στι εισφορέ θα είναι, ποιο θα είναι το κομμάτι, ή ακόμα όχι, αυτό είναι το 50, θα επιχορηγήσουμε το 50% του μισθολογικού του και μη μισθολογικού κόστου. Δηλαδή, μιλάμε για το μεικτό, για το μεικτό, έτσι, Μιλάμε για το μεικτό. Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, των μεικτών αποδοχών. Ναι. Ωραία. Των μεικτών αποδοχών. Μιλάμε για το μισθολογικό κόστος και μάλιστα μιλάμε και για τις εργοδοτικές εισφορές. Όλα μαζί είναι αυτό. Το μεικτό για τον εργαζόμενο είναι οι δικές του εισφορές μαζί με τον καθαρό του. Αλλά και για το συνολικό μισθολογικό κόστος, για να το υπολογίσουμε, πρέπει να προσθέσουμε και τις εργοδοτικές εισφορές. Άρα, οι μεικτές αποδοχές και όλο το σύνολο. Άρα, λοιπόν, το σύνολο του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για τον εργοδότη είναι α, επιχορηγείται το 50%. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα, το πακέτο, γιατί βλέπουμε και μία αλλαγή, πλέον επιδοτείται η εργασία, δεν επιδοτείται μόνο η ανεργία, γιατί έχει ασκηθεί πολύ κριτική πάνω στον τρόπο επιδότησης στην αγορά εργασίας. Ναι. Είναι ένα βήμα διαφορετικό που επιδοτεί πλέον την εργασία. Ακριβώς. Εντάξει, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ επιχορηγούσαν επιχειρήσεις ή δίνανε δυνατότητα στους ανέργους να συμμετέχουν σε θέσεις εργασίας. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπε η κυρία Κασιμάτη στην αρχή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο ΟΑΕΔ αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να κάνει προγράμματα για αυτοαπασχολούμενους και για πρώην αυτοαπασχολούμενους που έχουν γίνει άνεργοι. Και να πούμε και μία κουβέντα για αυτή την εξάμηνη παράταση, ναι, πολύ γρήγορα για τον ΟΕΚ, για τη ρύθμιση των δόσεων εργατικής κατοικίας. Ναι. Ναι, παρατάθηκε για ένα εξάμηνο η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών για όλους τους δικαιούχους εργατικών κατοικιών. Μέχρι λοιπόν στις 25 Απριλίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αυτοί που δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους. Στην ουσία στην κερδίζουν τη νέα τιμή, τα 304 ευρώ του κερδίζουν την τιμή αυτή, κερδίζουν τις εκπτώσεις, κερδίζουν το σύνολο. Μέχρι αυτών τις 25 Απριλίου του 2018 λοιπόν, εξάμηνη παράταση, μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις για να ενταχθούν στη ρύθμιση. Υπάρχει πάρα πολύ. Ναι, υπάρχει ομαλή ροή πάνω στην πλατφόρμα. Μάλιστα. Και είπαμε ότι πρέπει να το παρατείνουμε για να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους. Κυρία Καραμενίσσηνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τις πολλές πληροφορίες που δώσατε. Δεν τελειώνουν τα θέματα του ΟΕΔ. Και νομίζω ότι θα τα ξαναδούμε αυτά. Το πρόγραμμα αυτό της επιδότησης του πρώτου εργαζόμενου είναι πολύ σημαντικό και νομίζω να το δούμε και στην λεπτομέρειά μας. Στο Νοέμβρη που θα βγει. Είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η ώρα